τρέχει και ουσιαστικά αφορά, κατά τη γνώμη μας, τους περισσότερους των εργοδοτών, με την άποψη πια ότι λόγω του κορονοϊού επήλθε πτώση του τζίρου εκ των πραγμάτων, στις περιόδους αναφοράς πλειονόμων. Επομένως, θεωρούμε ότι η ένταξη των εργαζομένων σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο έχει δραστική, προβλέπει ουσιαστικά μέσω της εφαρμογής του δραστική μείωση των μισθών, επηρεάζει καθοριστικά το ωράριο των εργαζομένων, όπως θα αναπτύξει ο συνάδελφος, θα τύχει εφαρμογή, θεωρώ, κατά κόρον, ιδίως μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου που λύγει μέχρι σήμερα, αυτά γνωρίζουμε, το πρόγραμμα αυτό. Ο σκοπός της σημερινής συνάντησής μας στο Εργατικό Κέντρο Κομοτηνής είναι ουσιαστικά προκειμένου να αναδείξουμε τα ζητήματα σε εργατικό αλλά και σε συνταξιοδοτικό επίπεδο. Όσον αφορά τα εργασιακά, προκειμένου να αναπτύξουμε το ζήτημα της συνεργασίας, είναι το καινούριο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας από 15 έκτου έως 15 Οκτωβρίου του 2020 για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να περιορίσουν ουσιαστικά το εργασιακό κόστος. Και όσον αφορά το συνταξιοδοτικό σκέλος, αναφορικά με την υπόθεση των αναδρομικών που αναμένεται να δημοσιευθεί 3 Ιουλίου, την ερχόμενη Παρασκευή, ποιοι είναι οι δικαιούχοι, χρονικά διαστήματα αξιώσεων κλπ. Καθώς επίσης και για τα ζητήματα του επανυπολογισμού των συντάξεων, ιδίως μετά τον νόμο του Κατρούγκαλου και τον νόμο Βρούτσι που έχουν βγει τα τελευταία 2 χρόνια. Όσοι συνταξιούχοι περιμένουν τώρα χρήματα και δώστε μας και ένα εύρος, τι περιμένουν? Θεωρώ ότι έχουν γύρει αγωγές περί τις 250.000 συνταξιούχοι. Κατά τη γνώμη μου, αυτοί αποτελούν το 1/4 μόνο των συνταξιούχων που έχουν αξιώσεις, αλλά δεν έχουν όλοι προβεί σε δικαστική διεκδίκησή τους. Το ζήτημα είναι αρκετά σοβαρό, διότι το πλαίσιο το χρονικό στο οποίο εντοπίζονται οι αξιώσεις είναι 3,5 χρόνια, ενώ αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε και από τον τύπο είναι ότι μάλλον το δικαστήριο προσανατολίζεται στο να επιστρέψει αναδρομικά περίοδου μόνο 11 μηνών. Μόνο σε όσους έχουν κινηθεί δικαστικά? Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το δούμε με την απόφαση που θα βγει. Δεν έχει ξεκαθαριστεί. Όπως καταλαβαίνετε, αν επιστραφούν σε όλους τα χρήματα, προφανώς το δημοσιονομικό κόστος θα εκτιναχθεί, ενώ σε περίπτωση που αφορά μόνο όσους έχουν ασκήσει δικαστικά τις αξιώσεις τους, θα περιοριστούμε ουσιαστικά μόνο στο 1/4 των συνταξιούχων. Αυτό θα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο σε περίπτωση που κάποιος κινηθεί τώρα εκ των υστέρων δικαστικά να διεκδικήσει? Αυτό εξαρτάται από την απόφαση. Η αλήθεια είναι ότι το Συμβούλιο Επικρατείας μας έχει δώσει δείγματα γραφής, ιδίως τον Ιούλιο του 2015, που πάλι για αντίστοιχα ζητήματα των μνημονιακών κρατήσεων είπε ότι ουσιαστικά πάβει την αναδρομικότητα της κήρυξης ως αντισυνταγματικής μιας διάταξης και αυτό προκειμένου να περιορίσει το δημοσιονομικό κόστος. Τώρα, το εάν τα αποτελέσματα της αντισυνταγματικότητας θα είναι και σε αυτή την περίπτωση αναδρομικά ή όχι και θα δούμε μόνο για το μέλλον, μένει να το δούμε μόνο με την απόφαση την επόμενη Παρασκευή. Σε 9 του μηνός που πρόκειται να καταβληθούν κάποια αναδρομικά, αφορά τις αυξήσεις 11 μηνών? Κουρικές, όχι. Αυτές οι αυξήσεις οι οποίες θα δοθούν τώρα είναι ουσιαστικά λόγω της αλλαγής των ποσοστών αναπλήρωσης που επήλθαν με τον νόμο Βρούτσι 28 Δευτέρου, ο οποίος είχε βγει σε συμμόρφωση της απόφασης Ολομέλειας του ΣΤΕΤ του Οκτωβρίου του 2019. Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα λόγω του προγράμματος. Πού θεωρείτε και θεωρείτε ότι θα υπάρξει αύξηση των επιχειρήσεων? Ακούστε, δεδομένης της μείωσης, της αισθητής μείωσης του τζίρου των επιχειρήσεων, θεωρώ ότι θα υπάρχει συμμετοχή, κάτι το οποίο ασφαλώς θα επηρεάσει τις εργασιακές σχέσεις σε επίπεδο μισθού, ωραρίου. Αλλά οι αιτήσεις έχουν ήδη ανοίξει και αυτές όλες οι αιτήσεις περνάνε πρωτίστως από την έγκριση του ΙΣΑΔΕ, όπου ελέγχει και τις προϋποθέσεις συνταξιμότητας ή μη των επιχειρήσεων, δηλαδή τις πτώσεις του τζίρου. Θεωρώ όμως ότι θα έχει μεγάλη συμμετοχή. Εντάξει, δεν είναι στο καθήκον να μας το απαντήσετε, αλλά ίσως θα μας δώσετε μια εκτίμηση. Από Σεπτέμβριο, που θα φύγουν μάλλον όλες τις προϋποθέσεις, το να μην απολυθεί ένας εργαζόμενος κλπ. Τι εκτιμάτε, πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν, πόσες συμβάσεις εργασίας θα αλλάξουν? Ακούστε με, θεωρώ ότι εάν δεν υπάρχει ένα νέο κύμα κορονοϊού από το Σεπτέμβριο, οι απολύσεις ναι μεν θα έλθουν, διότι υπάρχει μεγάλη και έντονη ανησυχία εκ μέρους των επιχειρήσεων ότι έχουν πέσει τζίροι. Αν λοιπόν δεν έλθει νέο κύμα, πιστεύω ότι ενδεχομένως να συγκρατηθούν οι απολύσεις. Ιδάλλως, σε περίπτωση νέου κρούσματος ή νέου κύματος, οι απολύσεις νομίζω ότι θα εκτοξευθούν.